Κύριε Κοσμοτήτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι άλλα σχεδίαζα να συζητήσουμε, αλλά αν και δεν έχετε έτσι ιδιαίτερη εμπειρία στα κομμάτια το αθλητικό, θα ήθελα όμως την προσέγγιση τη δική σας, διότι κάναμε αρκετά σχόλια εδώ στην αρχή της εκπομπής με αυτή την απόφαση της κυβέρνησης που δείχνει ότι δεν εκβιάζεται και διαγράφει τον Ζαγοράκη, αλλά μάλλον εκβιάζεται διότι φέρνει ένα νομοσχέδιο προκειμένου να μην πέσει ο ΠΑΟΚ, που νιώθει να εκβιάζεται από τον κόσμο της Μακεδονίας και πάει λέγοντας. Λίγο τα μηνύματα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι λίγο αντικρουόμενα, λίγο αντιφατικά. Τα είπατε όλα. Τι να προσθέσω, δηλαδή είναι μια ατυχέστατη στιγμή, θα έλεγα, όχι μόνο για την κυβέρνηση, θα έλεγα και για το κράτος δικαίου στη χώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει γίνει τόσος λόγος, τόσες φορές για αθλητική δικαιοσύνη, έχουμε φωνάξει την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να μας βοηθήσει, έχουμε επιστρατεύσει νομικούς συμβούλους, διάφορα. Ανατέθηκε σε ένα εξέχον στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος να διευθετήσει τα ζητήματα του ποδοσφαίρου και καταλήγουμε αυτή τη στιγμή σε μια, θα έλεγα, λύση του Χατζιαβάτη, διότι προφανέστατα είναι τεράστιο το πολιτικό κόστος να υπάρξει ένας υποβιβασμός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή από το πρωτάθλημα, ό,τι αυτό σημαίνει για τη δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο πάνω στην κοινωνία και τη διαπλοκή ποδοσφαίρου και πολιτικής, γιατί υπάρχει και τέτοια διάσταση στο πρόβλημα. Βέβαια, δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού, διότι δεν έχω τις κατάλληλες γνώσεις, αλλά προφανώς κάποιο πρόβλημα υπάρχει διευθυνσιακό από τον ΠΑΟΚ, από τον κύριο Σαββίδη. Βέβαια, τα ζητήματα, ας πούμε, διείσδυσης μεγαλοεπιχειρηματιών σε μικρότερες ομάδες, εξαγοράς παικτών, παραγόντων, είναι διαδεδομένο. Και δεν νομίζω ότι περιορίζεται μόνο στον Ιβάν Σαββίδη. Η μόνη μου ελπίδα είναι αν αυτή η ατυχέστατη ιστορία οδηγήσει τουλάχιστον σε μια αναθεώρηση εκβάθρου του όλου πλαισίου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα και η εικόνα που μεταφέρεται προς την κοινωνία είναι πολύ αρνητική, διότι αυτό που βγαίνει είναι ότι αν είσαι ισχυρός, έχεις μεγάλη κοινωνική πίεση, βάση, στρατό και πολιτική δύναμη, μπορείς να επιβάλεις σε μια κυρίαρχη κυβέρνηση τις απόψεις σου. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα. Έχετε την αίσθηση, θα τολμήσω να το ρωτήσω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο αυτή την υπόθεση αξιοποιεί για να κερδίσει το όποιο χαμένο έδαφος στη Μακεδονία λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών? Κοιτάξτε, σαφέστατα θα ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτική πρόκληση για την κυβέρνηση να τηρήσει, αν θέλετε, το γράμμα του νόμου σε αυτή την υπόθεση. Και η υπόθεση των Πρεσπών έχει δημιουργήσει ρήγμα, αλλά υπάρχει μια διείσδυση, θα έλεγα, της επιρροής του κυρίου Σαββίδη σε μεγάλο μέρος των πολιτευτών ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη παράμετρος η οποία θα πρέπει να απασχολήσει, αν θέλετε, τη δημόσια συζήτηση. Ποιοι πολιτευτές έχουν ανάγκη τη στήριξη σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά μεγάλων επιχειρηματιών, ειδικά σε μια περιοχή σαν τη Βόρεια Ελλάδα? Δηλαδή είναι μια ιστορία που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και σε επίπεδο αθλητικό και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο θεσμικό. Και νομίζω ότι, το ξαναλέω, ότι μακάρι να είναι μια αφορμή, έστω και δυσάρεστη, να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε πλέον τις σφαίρες ευθύνης του κάθε χώρου. Της επιχειρηματικότητας, του αθλητισμού, της πολιτικής, ώστε να μην υπάρχει αυτό το είδος της διαπλοκής, το οποίο αφήνει στον απλό πολίτη την αίσθηση ότι οι ισχυροί έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν τους όρους τους,
και ο ανίσχυρος πολίτης δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βρει το δίκιο του. Κύριε Κουτσομή, το γεγονός ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το σύνολο της κυβέρνησης, ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, που σίγουρα δεν λειτουργεί αυτοβούλος με την έννοια ότι υπάρχει μια συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Όταν τοποθετείται επί του θέματος αυτού και ανοίγει μόνος του τη συζήτηση για τον κίνδυνο ο οποίος επιβεβαιώνει ότι είναι ορατός ενός εθνικού διχασμού που μπορεί να προκύψει από αυτή την απόφαση, δηλαδή της ενδεχόμενης πτώσης του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης στην δεύτερη κατηγορία, θέλω να ρωτήσω, όταν γίνεται αυτή η επίσημη παραδοχή από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό από μόνο του δεν ανοίγει τους ασκούς του αιώλου για μια σειρά ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πέρα δηλαδή από τον αθλητισμό, περιεχομένου και σημείου αναφοράς που απασχολούν την κοινωνία? Έχετε δίκιο. Θα έλεγα βέβαια εδώ να σκεφτούμε ότι αυτή η διάσταση δεν είναι καινούρια απολύτως. Θυμάμαι στην περίοδο της δικτατορίας κιόλας, όταν υπήρχε περίπτωση συζήτηση μεταγραφής του Γιώργου Κούδα από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, μέχρι και αντιδικτατορικές κινήσεις έγιναν, αψήφισαν δηλαδή άνθρωποι ακόμα και τη Χούντα για να αποσοβηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή η δύναμη του ποδοσφαίρου είναι τεράστια, δεν μπορούμε να το, να μην το παραδεχτούμε. Από την άλλη, σαφέστατα, όταν μια κυρίαρχη κυβέρνηση αναγνωρίζει, ομολογεί δημοσίως ότι μια τήρηση του γράμματος του νόμου μπορεί να επιφέρει εθνικό διχασμό, αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προβληματισμού, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπεύθυνοι γι' αυτό. Και εγώ θα έλεγα, εντάξει, έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τις ευθύνες τις οποίες έχει. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε σήμερα ή ξεκίνησε, ας πούμε, μετά τις εκλογές του Ιουλίου. Δηλαδή αυτή η ιστορία των 3-4 μεγαλοεπιχειρηματιών οι οποίοι αντιμάχονται για την κυριαρχία πάνω στον χώρο του ποδοσφαίρου με ό,τι αυτό επιρροή μπορεί να έχει και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και δημόσιας ζωής, αυτό είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι πάρα πολλών ετών φαινόμενο και νομίζω ότι είναι τέλος η στιγμή, επιτέλους, να δούμε πού θα χαραχθούν οι κόκκινες γραμμές για τη διείσδυση κάθε παράγοντα σε κάθε χώρο. Πάντως, η απόφαση του Πρωθυπουργού να αναλάβει την ευθύνη μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας να ανατρέψει, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα νόμο με ένα νέο νόμο, ο οποίος μάλιστα είναι και γραμμένο στο ποδάρι με την έννοια ότι έρχεται απόψε, περί αυτού πρόκειται, νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια ότι μπορεί να γίνει μια απαρχή μιας νέας σελίδας για να ξαναδούμε το θέμα. Νομίζω ότι είναι απλά υπεπατημένη και μάλιστα με τον πιο χαρακτηριστικό πλέον τρόπο της επίσημης αποδοχής, παραδοχής του πολιτικού συστήματος που εκπροσωπείται προκειμένου στη χρονική συγκυρία από αυτή την κυβέρνηση, ότι κουμάντο κάνουν άλλοι. Αυτή η εικόνα δίνεται. Δεν μπορώ να έχω κάποια αντίρρηση σε αυτό. Το θέμα είναι, μου αν έρθει μόνο αυτή η ρύθμιση η οποία πάει να σβήσει μια μεγάλη φωτιά που πήγε να ανάψει με ευθύνη όσων έχουν αυτή την ευθύνη, και δεν έρθει και μια πολύ σοβαρή παράλληλα εξυγίανση όλου του πλαισίου, σαφέστατα η εικόνα και η πραγματικότητα θα είναι αυτή που περιγράφεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς. Είναι προσβολή προς την συνείδηση του πολίτη, στους φορολογουμένους. Εδώ υπάρχουν και φορολογικές ιστορίες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν ζήτημα και παράβαση των κανόνων των ανωνύμων εταιριών. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα εκκρεμεί και μια, από ό,τι διαβάζω, και μια άλλη ιστορία με μια παράτυπη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕΠΑΟΚ, για την οποία δεν είχε ενημερωθεί αρμοδίως η Επιτροπή Αθλητισμού. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία που τελειώνει σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί έτσι εύκολα να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και να σβηστούν όλα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Μάλιστα. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω αν διχάζει όπως τόσο όσο η περίπτωση του ποδοσφαίρου, και πάμε στα ελληνοτουρκικά, στα πιο σοβαρά η αλήθεια είναι, αν και το κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι σοβαρό όχι για το ποδόσφαιρο αλλά για αυτό που εκφράζεται πλέον μέσα από αυτού του είδους τις παρεμβάσεις για το σύνολο της ζωής στον τόπο. Αλήθεια, κύριε Κουτσομίτη, η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν
με τον Τραμπ να ζητά από, δεν ξέρω, ως παράκληση, αλλά πάση να καταθέτει ένα αίτημα προς τον Ερντογάν να τα βρει με την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κάποια σημασία, και αν ναι, ποια και σε τι επίπεδο? Θεωρώ ότι έχει τη σημασία του, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά την παρέμβαση Κλίντον στα Ίνια το 1996, που ο Αμερικανός Πρόεδρος παρεμβαίνει προς την τουρκική ηγεσία για να ζητήσει την, τέλος πάντων, προσπάθεια επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα. Το αν αυτή η προτροπή του κυρίου Τραμπ θα έχει οποιαδήποτε αποτέλεσμα, αυτό απομένει να φανεί. Θεωρώ ότι για να δημοσιοποιηθεί αυτή του είδους η προτροπή θα υπάρχει κάποια, πιστεύω, διπλωματική ουρά στην υπόθεση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ να δημοσιοποιήσει ένα θέμα το οποίο έφτιαξε στον Ερντογάν χωρίς να υπάρχει και κάποια επακόλουθη διπλωματική πρωτοβουλία. Και εκεί νομίζω κολλάει αυτή η διαρροή που είχε βγει και μετά πάρθηκε πίσω ή τέλος πάντων πριν από μερικές μέρες, για το αν θα υπάρξει η αμερικανική πρωτοβουλία με τον Πάλμερ, λέτε, για λογαριασμό του Πομπέου. Ναι. Ενδεχομένως ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πάντως θεωρώ θετική αυτή την παρέμβαση. Υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για την ισορροπία και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα, βέβαια, το απολύτως φυσιολογικό και λογικό για κάθε παρατηρητή, είναι ότι σε ποιο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες διατίθενται να παρέμβουν ώστε η Τουρκία να μην περάσει τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Και αυτό δεν έχει λάβει ισχύρη απάντηση μέχρι στιγμής. Ακόμη και η επιστολή του κυρίου Πομπέο ήταν θετική, είχε πολλά ωραία σημεία, δεν όμως ήταν απολύτως ξεκάθαρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα είναι ένα βήμα, για να ολοκληρώσουμε, είναι ένα θετικό δείγμα. Βέβαια υπάρχει και το παραπολιτικό των απαντήσεων που έδωσε σε τουρκικά μέσα ο κύριος Ερντογάν το πρωί, ότι και εγώ του απάντησα ότι πες τους να μην ανακατεύονται με την Τουρκία, και άφησε και ένα υπονοούμενο ότι το πέρασε το ίδιο μήνυμα και μέσω του κυρίου Αβραμόπουλου, λέγοντας ότι μίλησα σε πρώην δήμαρχο και του είπα πες τους να μην ανακατεύονται, και πρώην δήμαρχος που συνομιλεί με τον Ερντογάν, μόνο ένας υπάρχει, είναι ο κύριος Αβραμόπουλος. Και είναι γνωστό. Και ευτυχώς που συνομιλούν, γιατί ήταν από τις λίγες περιπτώσεις σε διάφορες κρίσεις που πάντα έχει μια ανοιχτή γραμμή με τον ηγέτη της Τουρκίας, ο κύριος Αβραμόπουλος. Τι πιστεύετε, κύριε Κοζομή, τι εκτιμάτε μάλλον, ότι μπορεί να καθορίσει τα επόμενα βήματα σε αυτή την διένεξη? Και τι θα είναι καθοριστικό? Δηλαδή, για παράδειγμα, αύριο έχουμε μια συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις, ή απλά είναι η επιβεβαίωση του ρόλου της Γαλλίας ως σταθερού συμμάχου της Ελλάδας και μέχρι εκεί? Είναι πολύ θετική η παρουσία της Γαλλίας. Θα έλεγα είναι η μόνη τρίτη χώρα, ισχυρή δύναμη και μάλιστα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πυρηνική δύναμη, η οποία έχει τη διάθεση να επιδείξει την στήριξή της στην Ελλάδα, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, και μάλιστα είναι μια επιβεβαίωση μιας μακράς συμμαχίας με τη Γαλλία, η οποία έρχεται από πολύ παλιά, θα έλεγα από την Αντάν και μετά. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, δεν μπορεί να περιμένουμε από τη Γαλλία να πολεμήσει το δικό μας πόλεμο ή να υπερασπίσει τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Εμείς πρώτοι πρέπει να βάλουμε τα στήθη μας μπροστά για να υπερασπίσουμε τη χώρα μας. Αλλά η στήριξη της Γαλλίας είναι πολύτιμη, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση. Η δήλωση χθεσινή του πρέσβη, του Γάλλου πρέσβη, ο οποίος απέρριψε μάλιστα και ειρωνικά εντελώς το τουρκολιβικό σύμφωνο, είναι επίσης πολύ θετική. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα πώς θα προσεγγίσουμε την υπόθεση με την Τουρκία. Και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα κατά μένα. Το ένα είναι το καθαρά επικοινωνιακό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μεγάλο μέρος των δηλώσεων και των κινήσεων του Ερντογάν αφορούν το εσωτερικό του ακροατήριο και τον συνεταίρο του στην κυβέρνηση του Γκρίζου Λίκους,
που τους έχει απόλυτα ανάγκη για να έχει την πλειοψηφία. Και το δεύτερο έχει να κάνει, και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα σε ένα βαθμό, με την κοινή γνώμη για το πώς θα προσεγγιστεί μια ενδυνάμει, μια πιθανή διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα ουσίας, το οποίο είναι πώς μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όταν αμφισβητείται η κυριαρχία 150 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Είναι αντιφατικά τα δύο ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει συμφωνία επί της κυριαρχίας, δηλαδή τι ανήκει στην Ελλάδα, τι ανήκει στην Τουρκία, από εκεί και πέρα, θεωρώ αν αυτό το πρόβλημα λυνόταν, θεωρώ ότι τα υπόλοιπα ζητήματα του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών θα ήταν πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, και αν δεν υπήρχε και η πίεση γενικότερα, θα ήταν σχετικά εύκολα. Αλλά το θέμα ακριβώς καθεαυτό της κυριαρχίας δεν ανοίγει ζήτημα Λοζάνης, κύριε Κουτσομίτη? Σαφέστατα ανοίγει ζήτημα. Mm-hmm. Θα ανοίξει, διότι η Τουρκία έχει μια αναθεωρητική στάση από το 1973 όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα και από το 1995 όσον αφορά τις γκρίζες ζώνες. Και το προσπαθεί και το επαναφέρει διαρκώς. Το ζήτημα της αποστρατικοποίησης είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το θέτουν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και εκείνη, θα έλεγα ότι θα έπρεπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος να προσθέσει στη δήλωσή του, που ήταν σωστή, ότι όταν απειλούμε θα πρέπει να προστατεύουμε και την κυριαρχία μας, ότι η Τουρκία από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη στρατιά του Αιγαίου, η οποία είναι μια στρατιά καθαρά επιθετική. Και επομένως ήταν απολύτως αναμενόμενο και η Ελλάδα να φτιάξει μια προστασία για τα νησιά της, στη στιγμή που απέναντι η Τουρκία έχει μια στρατιά η οποία είναι χτισμένη με βάση καθαρά επιθετικό δόγμα. Άρα θεωρώ το αποστατικοποιημένο, θεωρώ ότι είναι λιγότερο δύσκολο θέμα. Το δυσκολότερο θέμα είναι της κυριαρχίας. Αν λυθεί αυτό, θεωρώ ότι το ζήτημα των ζωνών θα λυθεί. Ακόμη και ο Ερντογάν σήμερα το πρωί άφησε να εννοηθεί ότι μήπως και η Κρήτη έχει υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή πάνε να μας, είπε ότι, συσταγωγικά, πάνε να μας πείσουν ότι η Κρήτη έχει υφαλοκρηπίδα. Άρα δεν το αποκλεί εντελώς ότι η Κρήτη έχει υφαλοκρηπίδα. Εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα ποιος θα ξεκινήσει το διάλογο, με ποιους όρους, με ποιες συνθήκες σε επίπεδο επικοινωνίας, εικόνας. Ίσως και αυτά... να υπάρξει σοβαρός διάλογος με ένα καθεστώς το οποίο είναι ολιγαρχικό, το οποίο είναι αυταρχικό και για το οποίο δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα είναι συνεπές με ό,τι συζητήσει και συμφωνήσει. Ίσως αυτά τα τροχιοδεικτικά μηνύματα να είναι ουσιαστικά το άλοθη των Τούρκων που ψάχνουν για να μας καθίσουν, ας το πω έτσι λαϊκά, στο ίδιο τραπέζι. Σαφέστατα, αυτό είναι εμφανέστατο εδώ και αρκετούς μήνες. Θα έλεγα, από τη στιγμή που ξεκινήσανε τις έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, όλα κατατείνουν σε αυτό. Δηλαδή ότι θα σας αναγκάσουμε είτε μέσω των γεωτρήσεων είτε μέσω επιθετικών προκλητικών ενεργειών, θα σας αναγκάσουμε να οδηγηθούμε σε μια συζήτηση και διαπραγμάτευση. Διότι αυτό το καθεστώς που πάτε να μας επιβάλλετε, το λέω τώρα από τη μεριά τουρκική, εμείς δεν το ανεχόμαστε. Δεν ανεχόμαστε να κάνετε συμφωνία με το Ισραήλ, την Κύπρο και να κάνετε εκμετάλλευση των κοιτασμάτων και εμείς να σας κοιτάμε. Λοιπόν, το ξέραμε βέβαια αυτό, δεν είχαμε προετοιμαστεί επαρκώς. Είχαμε την κρίση της χρεοκοπίας και των μνημονίων και δεν υπολογίσαμε την αντίδραση της Τουρκίας, γιατί θεωρούσαμε ότι παλιότερα ότι ο Ερντογάν απλά γαυγίζει και δεν δαγκώνει. Τελικά μετά από χρόνια αυτής της ψευδέστησης που υπήρχε στην κοινή γνώμη, τελικά αποδείχθηκε ότι ο Ερντογάν και γαυγίζει και δαγκώνει τελικά. Άρα και εμείς τώρα ξυπνήσαμε κάπως από ένα λίθαργο ετών με τη συμφωνία Ερντογάν-Σαράς και βλέπω ότι κάπως υπάρχει μια εγρήγορση πλέον και της πολιτικής ηγεσίας και της διπλωματίας να θέσουν τα πράγματα σε μια πιο πρακτική βάση. Το δύσκολο είναι πώς θα προσεγγίσουμε αυτή τη συζήτηση με την Τουρκία, η οποία, να πω εδώ ότι αναγκαστικά θα κάνουμε κάποια στιγμή μια συζήτηση, διότι δεν γίνεται αυτή η αντιπαράθεση να διαρκέσει τα επόμενα 20, 30, 50, 100 χρόνια.
Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση κάποια στιγμή πρέπει να, με έναν τρόπο να διευθετηθεί. Το θέμα είναι πώς θα διευθετηθεί εις όφελος των εθνικών μας συμφερόντων, θα έλεγα και με μια συμφωνία η οποία να είναι αποδεκτή από την Τουρκία, λογική, με βάση το διεθνές δίκαιο, και από εκεί και πέρα να ζήσουμε ειρηνικά. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παραβιάζουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, να αποφασίζουν που θα είναι τα θαλάσσια σύνορά τους, κάνοντας ζιγζάκ κάτω από την Κρήτη, που είναι και γελίο πράγμα, και από εκεί και πέρα να βρούμε έναν τρόπο πώς θα προσεγγίσουμε την ένταξη του διαλόγου, το οποίο ακόμη θεωρώ ότι είναι σε αναζήτηση και από την ελληνική πλευρά και από την τουρκική. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουζομίτη, για να σας αποδεσμεύσουμε. Λένε πολλοί ότι αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να τακτοποιήσει, να διευθετήσει τις δύο θεσμικές εκκρεμότητες που είχε, η μία αφορούσε την εκλογή του Προέδρου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, και η δεύτερη τον εκλογικό νόμο, για τη δεύτερη περίπτωση λένε ότι ίσως επικαλούμενος ακόμη και εθνικό ζήτημα, να οδηγεί στη χώρα σε πρόωρες εκλογές, αξιοποιώντας τον εκλογικό νόμο που ψήφισε, αφού πρώτα έχει κάψει εντός εισαγωγικών τον παλιό εκλογικό νόμο, προκειμένου να φτάσει στον νέο, τον οποίο, ο οποίος πέρασε πρόσφατα από την Βουλή, και έτσι να έχει λυμμένα τα χέρια σε σχέση με το μπόνους που του δίνει ο νέος εκλογικός νόμος. Πιστεύετε ότι είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ορατό, ή να αρκεστούμε στην διάψευση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει τέτοιος λόγος? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές διεξαχθούν, με μια απλή αναλογική, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι σαφέστατα στο μυαλό και του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του. Το θέμα είναι, και το κρίσιμο, θα έλεγα, ζήτημα τακτικής ή στρατηγικής, είναι πότε είναι, ας πούμε, προς συμφέρον, θα έλεγα, για την Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, να διεξαχθούν αυτές οι εκλογές απλής αναλογικής. Αυτό, εγώ το ρεπορτάζ μου δεν έχω ακόμη καταλήξει αν ο Πρωθυπουργός έχει πάρει οριστικές αποφάσεις. Θεωρώ ότι όπως βαδίζει η οικονομία, όπως βαδίζει η χώρα με μία ας πούμε προσπάθεια να καταδειχθεί ότι πάμε σε μια αποκατάσταση της κανονικότητας και μια θα έλεγα προσπάθεια να φανεί ότι θα διευθετηθεί το ζήτημα την Τουρκία με κάπως πιο ομαλό τρόπο, δεν δικαιολογεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες άνευ πολύ σοβαρής αφορμής ή σοβαρής αιτίας. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η σοβαρή αφορμή και αιτία. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα, κάποια στιγμή ήδη το ρολόι έχει αρχίσει και χτυπάει. Η στροφημέτρηση δηλαδή έχει αρχίσει από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο εκλογικός νόμος. Θεωρώ ότι η λογική λέει ότι ίσως το μέσο της τετραετίας να είναι μια λογική χρονική στιγμή που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο απόδοση στο κυβερνητικό έργο, αλλά δεν έχει ακόμα αρχίσει η κυβερνητική φθορά η οποία να επιβαρύνει ένα πιθανό αποτέλεσμα. Θα έλεγα δε το εξής, ότι είμαι σε γνωρίζω ότι στο επικεφαλής του Πρωθυπουργού γνωρίζουν ότι δεν είναι τόσο και τόσο αυτονόητη ότι οι εκλογές της απλής αναλογικής θα είναι απλά διαδικαστικές και δεν θα καταλήξουν έστω και σε ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Διότι σκεφτείτε το εξής, εάν δεν υπήρχε ο νόμος Παυλόπουλου, ο οποίος ίσχυσε μέχρι και τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ελάχιστες έδρες, δηλαδή 2 ή 3. Ελάχιστες έδρες διαφορά. Μην λέω 3, μπορεί να ήταν 10, ας πούμε, για να μην υπερασπιστεί. Αν στο άθροισμα των εδρών του ΣΥΡΙΖΑ έβαζε κανείς και ένα κόμμα, ας πούμε, σαν το Κινάλ, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να... Θα έπαιρνε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε. Μπορεί υπό προϋποθέσεις, ίσως μια ψήφο ανοχής, γιατί αυτό που δεν είναι πολύ σαφές σε μεγάλο μέρος του κόσμου είναι ότι κυβέρνηση μπορεί να ορκιστεί και με λιγότερες από 151 ψήφους. Σωστό. Σε ψήφο εμπιστοσύνη. Μπορεί να ορκιστεί και με 120. Διότι είχαμε το περιστατικό, αν θυμάστε, το καλοκαίρι του 2015, που παρέμεινε η κυβέρνηση στην εξουσία και με λιγότερες από 150 ψήφους. Άρα η δοδηλωμένη δεν είναι μια συμπραγματική επιταγή. Είναι ένα έθιμο.
το οποίο δεν μπορεί να ισχύσει πάντα. Άρα θεωρώ ότι μετά από εκλογές απλής αναλογικής και σε περίπτωση που το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, σε παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ συν την άλλη, υπερβαίνει τις έδρες του πρώτου κόμματος Νέας Δημοκρατίας, εκεί μπορεί να μπουν σε πειρασμό οι ηγεσίες του δεύτερου και του τρίτου κόμματος να συνάψουν μια προσωρινή, θα έλεγα ίσως, συμμαχία στο παράδειγμα, με το παράδειγμα του Σάντσεφ και του Ιγλέσια στην Ισπανία, με μια κυβέρνηση μειοψηφίας, ίσως να περάσουν ένα νέο εκλογικό νόμο, όπως το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει διαμηνηθεί ήδη στην πλευρά του κύριου Μητσοτάκη, ότι αν πιεστούν τα πράγματα, εμείς δεν θα έχουμε και πρόβλημα να ψηφίσουμε ένα νέο εκλογικό νόμο σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι ότι εάν οι κοινωνικές αντιθέσεις είναι τόσο μεγάλες και υπάρχει και αντίδραση ακόμα και από την βάση του κοινάλ, μπορεί να μπουν πειρασμοί και δεν ξέρουμε τι διαδικασίες θα υπάρξουν μέχρι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο, και όλος αυτός ο χώρος είναι σε μια κατάσταση επαναπροσδιορισμού. Ρευστή. Άρα θα έλεγα, για να μην σας κρατάω πολύ, είναι ένα θέμα το θέμα των επόμενων εκλογών. Θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα βιαστεί να τις προκαλέσει, εάν δεν είναι απολύτως σίγουρος ότι έχει πρώτον μια πολύ σοβαρή αιτία να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να μην φανεί ότι είναι μια απλή κίνηση τακτικής, και το δεύτερο ότι οι αντίπαλες δυνάμεις δεν θα καταφέρουν να έχουν αθρηστικά, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα δεν θα καταφέρουν να έχουν αθρηστικά περισσότερες έδρες στην εκλογή που θα διεξαχθεί με απλή αναλογική. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, γνωστός αναλυτής. Πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε.